Αυτό που κάνουμε αυτές τις εβδομάδες είναι παίρνουμε ολόκληρα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και βλέπουμε ποιο είναι το γενικό τους μάθημα. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή επισκόπηση του βιβλίου του προφήτη Οσιέ. Να δούμε τι έχει να μας διδάξει. Τώρα, κάθε φορά που καθόμαστε να διαβάσουμε ένα από τα βιβλία των προφητών, είτε είναι μεγάλο βιβλίο όπως το Ισαΐα, είτε είναι κάποιο μικρό βιβλίο, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Δεν είναι και πολύ εύκολο να πάρεις ένα βιβλίο των προφητών, να το διαβάσεις και να το καταλάβεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας από τους κυρίους λόγους είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γραπτών, των προφητών, των βιβλίων των προφητών, δεν είναι ιστορική αφήγηση. Όταν έχουμε ιστορική αφήγηση, είναι εύκολο. Είναι εύκολο να διαβάσεις μια ιστορία. Όπως του Ιωνά, που κοιτάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι εύκολο να διαβάσεις ιστορία του Ιωνά. Ρέι, εύκολα. Και υπάρχουν και άλλα σημεία στους προφήτες, όπως κάποια μέρη του Δανιήλ και κάποια μέρη του Ιερεμία, που είναι ιστορία. Και η ιστορία είναι εύκολη. Αλλά τα περισσότερα βιβλία των προφητών δεν είναι ιστορίες για τους προφήτες. Είναι αυτά που είπαν οι προφήτες, αυτά που γράψαν οι προφήτες. Ή μάλλον αυτά που είπε ο Θεός για μέσω των προφητών. Τώρα ένα άλλο πρόβλημα όταν προσπαθούμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο των προφητών είναι ότι συχνά δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται σε αυτό το σημείο στην ιστορία και γιατί, για ποιο πράγμα μιλάει ο προφήτης. Πολλές φορές αυτά που θα πει ο προφήτης ίσως να μην είναι καν σε χρονολογική σειρά. Οπότε δυσκολευόμαστε ακόμη περισσότερο να καταλάβουμε περί τίνος μιλάει. Οπότε θα σας δώσω μερικά λόγια για τον προφήτη Οσιέ για να καταλάβουμε περί τίνος μιλάει το βιβλίο του. Ο προφήτης Οσιέ προφήτευσε τον 8ο αιώνα π.Χ. Ξεκίνησε λίγο πριν το 750 π.Χ. Και απευθύνεται κυρίως στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Μιλάει και λίγο για τον Ιούδα στον νότο, αλλά κυρίως μιλάει προς το βόρειο βασίλειο στο Ισραήλ. Τώρα, μπορεί να μου πει κάποιος ποιο τεράστιο σπουδαίο γεγονός συνέβη στο Ισραήλ προς το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., συγκεκριμένα το 722 π.Χ. στο βόρειο βασίλειο. Τι έγινε? Έπεσε η Σαμάρια, έπεσε το Ισραήλ από τους Ασσύριους. Καταστραφήκαν εντελώς. Το νότιο βασίλειο άντεξε λίγο ακόμα, δεν ήταν τόσο ειδωλολατρικό όσο το βόρειο βασίλειο, άντεξε για 1,5 αιώνα ακόμα, μέχρι που τους διαλύσανε οι Βαβυλώνοι. Αλλά ναι, το 722 π.Χ. το Ισραήλ, το βόρειο βασίλειο, έπεσε από τους Ασσύριους. Και το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου του Οσιέ αναγγέλει κρίση και καταστροφή του έθνους του Ισραήλ, επειδή παραβιάσανε τη διαθήκη που είχαν με τον Θεό. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, όταν ο Θεός έβγαλε το Ισραήλ από την Αίγυπτο, έκανε μια διαθήκη μαζί τους. Τους είπε, εγώ θα είμαι ο Θεός σας, εσείς θα είστε ο λαός μου. Και αυτή η διαθήκη είχε κανόνες, είχε συμφωνίες. Αν με ακολουθήσετε και αν με υπακούσετε, θα σας ευλογήσω και θα έχετε υγεία και θα έχετε φαγητό και θα είστε υπεράνω τον εχθρό σας. Αλλά αν δεν με υπακούσετε, θα σας καταραστώ και δεν θα έχετε υγεία και δεν θα έχετε φαγητό και θα σας κατατροπώσουν οι εχθροί σας. Και τώρα έχουν περάσει αιώνες από τότε που έγινε η διαθήκη. Το Ισραήλ έχει εγκαταλείψει εντελώς το Θεό. Έχουν δύο χρυσά μοσχάρια, έχουν ένα σωρό ειδωλολατρίες. Δεν ακολουθάνε τον νόμο, δεν ακολουθάνε τη διαθήκη. Και τώρα έρχεται ο Οσιέ και τους λέει, ακούστε, ο Θεός είναι πιστός και σας είπε ότι αν τα κάνετε αυτά θα σας καταστρέψει. Τα κάνατε αυτά! Ήρθε η ώρα της καταστροφής σας.
Στον Οσιέ κεφάλαιο 11 λέει το εξής. Μιλάει ο Κύριος και λέει: όταν ο Ισραήλ ήταν νήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα και από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου. Όσο τους καλούσα, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά μου. Θυσίαζαν στους Βαλαΐμ και θυσίαζαν στα γλυπτά. Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραήμ να περπατάει. Όταν λέει Εφραήμ, το Εφραήμ ήταν μια από τις πιο δυνατές φυλές του Ισραήλ, οπότε όταν λέει Εφραήμ είναι απλά σχεδόν συνώνυμο με το Ισραήλ. Ωραία. Εγώ δίδαξα τον Εφραήμ να περπατάει, πιάνοντάς τον από τους βραχίονες, αλλά δεν γνώρισαν ότι τους γιάτρευα. Τους έσυρα με σκηνιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης, και ήμουν σε αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν το ζυγό επάνω από τα σαγόνια τους, και έβαλα μπροστά τους τροφή. Αλλά δεν θα επιστρέψει στη γη της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν. Και η Ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις τους και θα αναλώσει τους ισχυρούς του και θα καταφάει εξαιτίας των συλλογισμών τους. Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου. Αν και κλήθηκαν προς τον ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε. Λέει: εγώ σας έκανα έθνος. Εγώ σας έφερα εδώ πέρα, εγώ σας φρόντισα σαν παιδάκι, εγώ σας τάισα και εσείς είστε προσκολλημένοι στο να μην με υπακούτε. Γι' αυτό τώρα ο Ασσύριος θα είναι ο βασιλιάς σας. Στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 1, ο Κύριος λέει το εξής. Όταν ο Εφραήμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ, και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βααλ, τότε πέθανε. Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο. Και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους. Όλα αυτά είναι έργο τεχνητών. Αυτοί λένε για αυτά: οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια. Γι' αυτό θα είναι σαν πρωινό σύννεφο και σαν δρόσος της αυγής που φεύγει. Σαν λεπτό άχυρο που το φυσάει ο άναμος και το αλώνει, και σαν καπνός από την καπνοδόχο. Όμως εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη της Αιγύπτου. Και άλλον Θεό εκτός από μένα δεν θα γνωρίσεις. Επειδή δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα. Εγώ σε γνώρισα στην έρημο, μέσα σε άνυδρη γη. Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν. Χόρτασαν και υψώθηκε η καρδιά τους, γι' αυτό με λησμόνησαν. Γι' αυτό θα είμαι σε αυτούς σαν λιοντάρι. Σαν πάρδαλοι θα τους παραμονεύω στο δρόμο. Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της. Και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι. Άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει. Λέει: έχετε γίνει ειδωλολάτρες. Καθώς είστε και φυλάτε τα χρυσά μοσχάρια. Γι' αυτό και εγώ, ο Κύριος, θα γίνω σαν λιοντάρι που θα έρθω να σας καταφάω, σαν άγριο ζώο. Η προφητεία του Οσιέ είναι γεμάτη τέτοια λόγια, τέτοιες προφητείες. Αλλά νομίζω είναι ένα κείμενο, υπάρχει ένα κείμενο που πάει πιο βαθιά. Πάει στην καρδιά του προβλήματος. Και είναι στο κεφάλαιο 4 του Οσιέ. Προσέξτε τι λέει. Ακούστε τον λόγο του Κυρίου, γη Ισραήλ, επειδή ο Κύριος έχει κρίση με τους κατοίκους της γης. Είναι σαν δικαστήριο όπου ο Κύριος καλεί τους γιους του Ισραήλ να προσέλθουν και τους λέει: έχω κρίση, έχω κατηγορία εναντίον σας. Ποια είναι αυτή η κατηγορία? Τους λέει: δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε έλεος, ούτε γνώση του Θεού επάνω στη γη. Δεν έχετε γνώση του Θεού. Εδώ πέρα δεν μιλάει στους Ασσύριους, δεν μιλάει στους Αιγύπτιους, δεν μιλάει στους Έλληνες, μιλάει στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ που τους είχε δώσει τον νόμο, που τους είχε στείλει προφήτη, και άλλο προφήτη, και άλλο προφήτη, και άλλο προφήτη, που τους είχε δώσει τον λόγο του Θεού. Και λέει: δεν έχετε γνώση του Θεού. Άμα βγείτε τώρα έξω εδώ πέρα, σταματήσετε στην τύχη κάποιον να είσαι χριστιανός. Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο της γραφής? Τα
ξέρουν να μας πούνε. Τι λέει το κατά Ιωάννη 3.16. Μιλάμε για απόλυτη θεολογική άγνοια, αμάθεια. Είναι βιβλικά αγράμματη. Έτσι ήταν και τότε. Είμαστε λαός του Θεού. Είμαστε Ιουδαίοι. Είμαστε Ισραηλίτες. Ο Θεός θέλει να τον γνωρίζουμε. Υπάρχει λόγος που η Βίβλος είναι τόσο μεγάλη. Ο Κύριος στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 6 είπε τα εξής λόγια. Αυτά τα λόγια που εγώ σήμερα σε προστάζω θα είναι στην καρδιά σου και θα τα διδάξεις με επιμέλεια στα παιδιά σου και θα μιλάς για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατάς στο δρόμο και όταν πλαγιάζεις και όταν σηκώνεσαι. Θα τα δέσεις για σημείο επάνω στο χέρι σου και θα είναι ως προσμετωπίδια ανάμεσα στα μάτια σου και θα τα γράψεις επάνω στους παραστάτες του σπιτιού σου και πάνω στις πύλες σου. Έχω την εντύπωση ότι ο Θεός θέλει να ξέρουμε τον Λόγο Του. Θέλει να τον γνωρίζουμε. Θέλει να γνωρίζουμε για Αυτόν και αυτά που έχει αποκαλύψει για τον εαυτό Του. Υπάρχουν τόσοι που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν ξέρουν τίποτα για τον Θεό. Δεν ξέρουν θεολογία. Δεν ξέρουν τίποτα. Και θα μου πεις, Νικό, είναι πολύ πιθανό να ξέρεις θεολογία, αλλά να μην ξέρεις τον Θεό. Το δέχομαι. Αλλά δεν γίνεται να ξέρεις τον Θεό χωρίς να ξέρεις καθόλου θεολογία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε τον Θεό. Δεν είχαν γνώση του Θεού. Και προσέξτε εδώ πέρα τώρα τι θα τους πει. Όταν τους κατηγορεί. Τους λέει, δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε έλεος, ούτε γνώση του Θεού επάνω στη γη. Επιορκία και ψέμα και φόνος και κλοπή και μοιχεία πλημμύρισαν και αίματα αγγίζουν επάνω σε αίματα. Γι' αυτό η γη θα πενθήσει και κάθε ένας που κατοικεί σε αυτή θα λιποψυχήσει. Μαζί με τα θηρία του χωραφιού και μαζί με τα πουλιά του ουρανού, ακόμη και τα ψάρια της θάλασσας θα εκλείψουν. Όμως ας μην αντιλέγει κανένας, ούτε ας ελέγχει τον άλλον, επειδή ο λαός σου είναι όπως αυτοί που αντιλέγουν στον ιερέα. Γι' αυτό θα γλιστρήσεις την ημέρα και μαζί σου θα γλιστρήσει και ο προφήτης τη νύχτα και θα αφανίσω τη μητέρα σου. Ο λαός μου αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Να το ξανά. Ο λαός μου δεν αφανίστηκε επειδή είχε έλλειψη χρημάτων. Ο λαός μου δεν αφανίστηκε επειδή είχε έλλειψη φαγητού. Ο λαός μου αφανίστηκε λόγω έλλειψη γνώσης του Θεού. Δεν γνώριζε τον Θεό. Και προσέξτε τώρα τι θα πει. Σημαντικό. Λέει, ο λαός μου αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσένα. Προσέξτε. Επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση. Άρα, όταν βλέπουμε ότι έχουν έλλειψη γνώσης, δεν είναι επειδή η γνώση δεν είναι διαθέσιμη. Δεν μπορούσα να βρω βίβλο να διαβάσω. Δεν μπορούσα να πάω εκκλησία. Δεν μπορούσα να... Ο Θεός είχε κρυφτεί κάπου. Ο Θεός ήταν σιωπηλός. Δεν μπορούσα να μάθω. Δεν είναι ότι δεν μπορούσανε να ακούσουνε. Δεν είναι ότι δεν μπορούσανε να μάθουνε. Απορρίψανε τη γνώση. Υπήρχε και δεν τη θέλανε. Και λέει, αφού εσείς απορρίπτετε τη γνώση, εγώ απορρίπτω εσάς. Πόσοι σήμερα, πόσα άτομα, του λες πάμε να διαβάσουμε τη βίβλο, κάνουμε κάποια μελέτη. Α, δεν έχω χρόνο να μελετήσω. Βαριέμαι. Έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Έχω πολλή δουλειά. Υπάρχουν χιλιάδες δικαιολογίες για να μην μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος λέει, αφού εσείς απορρίπτετε τη γνώση, εγώ απορρίπτω εσάς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ξέρουμε ότι μέσα σε μερικά μόλις χρόνια ήρθαν οι Ασσύριοι το 722 π.Χ. και τους καταστρέψανε. Εκεί που ο Οσιέ τους μίλαγε και τους έλεγε ότι έρχεται καταστροφή και γελάγανε μαζί του, την αυτά που λες, το Ισραήλ έπεσε. Κάποιες φορές στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δεν λέει απλά στους προφήτες να μιλήσουν, αλλά τους λέει να κάνουν κάτι παραστατικό. Τους λέει να δείξουν ένα παράδειγμα, να κάνουν κάτι σχεδόν θεατρικό για να το δει ο κόσμος και να μάθει, όχι μόνο να ακούσει, αλλά να δει κάτι. Παραδείγματος χάρη στον Ισαΐα,
Ο Θεός του λέει θα βγεις έξω, ξυπόλυτος, τα εσώρουχα πάνω κάτω, και θα βγεις έτσι έξω, φανταστείτε να βλέπετε τώρα τον Ισαΐα να βγαίνει στον δρόμο με τα εσώρουχα του και λες τι έγινε εδώ πέρα, και λέει έτσι, έτσι θα σας πάρουν αιχμαλό τους στην Ασσύρια. Αυτό τώρα δεν το ξεχνάς όταν το βλέπεις. Ο Θεός είχε πει στον Ιερεμία, θα πάρεις ένα πύληνο βάζο, θα πας και θα το σπάσεις και θα πεις έτσι θα σας καταστρέψει ο Θεός. Έκανε αυτά τα πράγματα συνέχεια. Πολλές φορές οι προφήτες κάνανε τέτοια παραδείγματα. Στην περίπτωση του Οσιέ, ο Θεός το πάει ένα βήμα παραπάνω. Δεν είναι απλά μια στιγμή που θα σπάσει κάποιο αγγείο, αλλά το παράδειγμα που θα φέρει θα έχει να κάνει με ολόκληρη την οικογένεια του Οσιέ, με τη γυναίκα που θα παντρευτεί και τα παιδιά του. Στο κεφάλαιο 1, ο Κύριος λέει στον Οσιέ το εξής. Πήγαινε, πάρε για τον εαυτό σου μια γυναίκα πορνείας και παιδιά πορνείας, επειδή η γη καταπόρνεσε και ξέκλεινε από το να ακολουθεί τον Κύριο. Τώρα υπάρχουν διάφορες διαφωνίες ως προς το τι εννοεί ακριβώς όταν λέει γυναίκα πορνείας. Μιλάει για κάποια που ήταν ήδη πόρνη, μιλάει για κάποια η οποία θα γινότανε αργότερα. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες. Εντάξει, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να μπούμε σε όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μιλάει για τη σχέση του με το Ισραήλ ως συζύγους, ως άντρα με γυναίκα. Αυτή ήταν η Διαθήκη. Είχε πει εγώ θα είμαι ο άντρας σου, εσύ θα είσαι η γυναίκα μου. Εγώ θα είμαι ο Θεός σου, εσύ θα είσαι ο λαός μου. Ωραία. Και όταν το Ισραήλ απατούσε τον Κύριο με άλλους θεούς, συχνά στην Παλαιά Διαθήκη τους αποκαλεί πόρνη, η Μιχαλίδα. Και ο Κύριος βασικά του λέει του Οσιέ, θέλω να είσαι εσύ ένα παράδειγμα της σχέσης που έχω εγώ με το Ισραήλ. Έχω παντευτεί μια που με απατάει. Και θέλω και εσύ να παντευτείς μια τέτοια γυναίκα. Στο εδάφιο 3 λέει και πήγε ο Οσιέ και πήρε τη Γόμερ, τη θυγατέρα του Δεβιλαΐμ, και συνέλαβε και γέννησε σε αυτόν ένα γιο. Τώρα τα ονόματα της Γόμερ και του Οσιέ δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την ιστορία, αλλά θα έχουν μεγάλη σημασία τα ονόματα των παιδιών τους. Εδάφιο 4. Και ο Κύριος του είπε να αποκαλέσεις το όνομα του γιού σου Ιεζραέλ, επειδή ακόμα λίγο και θα εκδικήσω το αίμα του Ιεζραέλ επάνω στον οίκο του Ιού και θα καταπαύσω τη βασιλεία του οίκου Ισραήλ. Τώρα, διαβάζουμε αυτό, αλλά αν δεν ξέρουμε την ιστορία, θα καταλαβαίνουμε περί τίνος μιλάει. Το όνομα Ιεζραέλ, δεν το διάλεξε στην τύχη, ήταν μια περιοχή όπου είχε γίνει μια μεγάλη μάχη, μια μεγάλη σφαγή, και λόγω αυτής της μάχης υπήρχαν τώρα οι συγκεκριμένοι βασιλιάδες του Ισραήλ. Και ο Θεός βασικά τους λέει, θα έχουμε κι άλλη μια Ιεζραήλ, θα έχουμε κι άλλη μια σφαγή, θα έχουμε κι άλλο πόλεμο, αλλά αυτή τη φορά εσείς είστε που θα καταστραφείτε. Και συνεχίζει και γίνονται τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Εδάφιο 6 λέει και συνέλαβε ακόμα και γέννησε μια θυγατέρα και του είπε να αποκαλέσεις το όνομά της Λο Ρουχαμά. Τι σημαίνει αυτό? Λο στα εβραϊκά είναι η άρνηση. Αν βάζαμε ένα α στην αρχή της λέξης, σημαίνει όχι. Ωραία. Ρουχαμά τι σημαίνει? Έλεος. Άρα Λο Ρουχαμά σημαίνει όχι έλεος. Δεν υπάρχει έλεος. Θα αποκαλέσεις το όνομά της όχι έλεος, επειδή δεν θα ελεήσω πλέον τον οίκο του Ισραήλ, αλλά θα του σηκώσω ολοκληρωτικά. Φανταστείτε, ο Θεός να σας έλεγε εσάς, τελείωσε, δεν θα σας δείξω άλλο έλεος. Έτσι τους λέει. Φανταστείτε, να σας έρθει ο Θεός και να σας πει, ξέρετε κάτι, αρκετά σας ανέχτηκα, δεν θέλω δικαιολογίες, δεν θέλω παράπονα, δεν θα σας ελεήσω πια. Τελείωσε. Έτσι λέει στο Ισραήλ. Και γίνεται ακόμη χειρότερο. Εδάφιο 8. Και αφού απογαλάκτησε την Λορούχαμα, συνέλαβε και γέννησε έναν άλλον γιο. Και ο Κύριος είπε να αποκαλέσει το όνομά του Λο Αμή.
Το λόγο ξέρουμε τι σημαίνει, σημαίνει όχι. Αμή σημαίνει λαός μου. Άρα λό αμή σημαίνει όχι λαός μου. Θα αποκαλέσω το όνομά του λοιπόν όχι ο λαός μου, επειδή δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θα είμαι δικό σας. Όταν ο Θεός έκανε διαθήκη με το Ισραήλ, τους είπε εγώ θα είμαι ο Θεός σας, εσείς θα είστε ο λαός μου. Και τώρα είναι σαν να παίρνει διαζύγιο. Σαν να τους λέει, δεν, αυτό τελείωσε. Τελείωσε, η διαθήκη διαλύθηκε, εσείς δεν είστε πια ο λαός μου, εγώ δεν είμαι πια ο Θεός σας. Τελείωσε. Και φαντάζομαι το Ισραήλ να λέει, μα πώς γίνεται αυτό. Μα εσύ Θεέ υποσχέθηκες. Φαντάζομαι τον Οσιέ να λέει, εσύ Θεέ υποσχέθηκες στον Αβραάμ ότι τα παιδιά του θα ήταν όσο η άμμος στη θάλασσα. Εσύ υποσχέθηκες ότι θα κληρονομούσαμε τη γη για πάντα και τώρα μας λες ότι τελειώσαν όλα, ότι δεν είσαι πια ο Θεός μας. Το επόμενο εδάφιο λέει κάτι σοκαριστικό. Τρομερό. Προσέξτε. Εδάφιο 10. Όμως, υπόψη, μόλις τους έχει πει δεν θα είμαι ο Θεός σας, δεν θα είστε ο λαός μου. Όμως, ο αριθμός των ιών Ισραήλ θα είναι σαν την άμμο της θάλασσας, που δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε να απαριθμηθεί. Και στον τόπο όπου υπόθηκε σε αυτούς δεν είστε λαός μου, εκεί θα υποθεί σε αυτούς εσείς είστε η γη του ζωντανού Θεού. Και συνεχίζει και λέει το ίδιο πράγμα στο κεφάλαιο 2. Προσέξτε, προσέξτε. Λες κάτσε εδώ πέρα, τι έγινε τώρα. Μία μας είπε τελείωσε, δεν έχει πια έλεος, δεν θα είμαστε ο λαός σου και τώρα μας λες ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα είμαστε λαός σου. Τι γίνεται εδώ πέρα. Και λέει το ίδιο πράγμα στο κεφάλαιο 2. Γράφει 16. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα με αποκαλέσεις ο άντρας μου. Και δεν θα με αποκαλέσεις πλέον ο άρχοντάς μου. Επειδή θα αφαιρέσω τα ονόματα των Βαλαΐμ από το στόμα τους. Και δεν θα αναφέρονται πλέον τα ονόματά τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω διαθήκη υπέρ αυτών προς τα θηρία του χωραφιού και προς τα πουλιά του ουρανού και τα ερπετά της γης. Και τόξα και ρομφαία και πόλεμο θα συντρίψω από τη γη. Και θα τους κατοικήσω με ασφάλεια. Και θα σε μνηστευτώ στον εαυτό μου, στον αιώνα. Θα σε παντρευτώ. Και θα σε μνηστευτώ στον εαυτό μου με δικαιοσύνη. Και με κρίση και με έλεος και με εκτιρμούς. Και θα σε μνηστευτώ στον εαυτό μου με πίστη. Και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Τους είχε πει, σας χωρίζω. Τώρα λέει, θα σας ξαναπαντρευτώ όμως. Τι γίνεται εδώ πέρα. Εδάφιο 21. Κατά την ημέρα εκείνη θα απαντήσω, λέει ο Κύριος, θα απαντήσω στους ουρανούς και αυτοί θα απαντήσουν στη γη και η γη θα απαντήσει προς το σιτάρι. Και το κρασί και το λάδι και αυτά θα απαντήσουν προς τον Ισραήλ και θα την σπείρω για τον εαυτό μου επάνω στη γη και θα ελεήσω την όχι ελεημένη. Και θα πω προς τον όχι λαό μου, εσύ είσαι λαός μου. Και αυτοί θα πούν, είσαι Θεός μου. Λες κάτσε, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Φαντάζομαι τους Ισραηλίτες να το διαβάζουν αυτό και να λένε τελικά φαίνεται ο Θεός θα μας δείξει έλεος. Μας είπε ότι δεν θα μας δείξει έλεος, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μας δείξει. Μας είπε ότι δεν είμαστε λαός του, αλλά τελικά φαίνεται ότι θα είμαστε λαός του. Αλλά δεν το καταλαβαίνει έτσι αυτό η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη κάνει 3 φορές αναφορά σε αυτά τα 2 κεφάλαια. Το αναφέρει ο Πέτρος και το αναφέρει ο Παύλος. Και λέει, όταν εδώ πέρα λέει, θα πω σε αυτούς που δεν ήταν λαός μου, ότι τώρα είστε λαός μου, μιλάει για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία, προσέξτε, είναι σημαντικό και θέλω να μου προσέξετε για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ πέρα. Από τη στιγμή που ο Θεός λέει στο Ισραήλ, δεν είστε λαός μου, πέφτουν στο ίδιο επίπεδο με κάθε άλλο έθνος. Τα υπόλοιπα έθνη δεν ήταν λαός του Θεού. Εννοείται, ποτέ δεν είχαν κάποια διαθήκη με τον Θεό. Από τη στιγμή που λέει στο Ισραήλ, δεν είσαι λαός μου, δεν ενδιαφέρουν από κανένα άλλο έθνος. Κανένας σας δεν είναι λαός μου. Τελείωσε, κανένας σας. Είμαστε όλοι μέσα στα ίδια χάλια. Όλοι. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα
που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους κεφάλαιο 1 και 2 και 3. Λέει, κοιτάξτε τα έθνη όλα, έχουν εγκαταλείψει όλοι το Θεό. Και πάει στο κεφάλαιο 2 και λέει, στην περίπτωση που νομίζετε εσείς οι Ιουδαίοι ότι είστε εντάξει επειδή έχετε την Διαθήκη και τον νόμο του Θεού, ναι, θα ήσασταν εντάξει αν ακολουθούσατε τον νόμο του Θεού. Αλλά δεν τον ακολουθάτε, οπότε στα ίδια χάλια είστε όπως όλα τα έθνη. Και καταλήγει στο κεφάλαιο 3 να λέει, άρα είτε είσαι Ιουδαίος είτε είσαι εθνικός, όλοι είμαστε κάτω από την αμαρτία. Είναι το ίδιο πράγμα που λέει προς τους Γαλάτες. Προσέξτε. Προς τους Γαλάτες λέει, η Γραφή συνέκλεισε τα πάντα, όλα τα έθνη, κάτω από την αμαρτία, για να δοθεί η υπόσχεση διαμέσω της πίστης του Ιησού Χριστού σε αυτούς που πιστεύουν. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι, είτε Ιουδαίοι είτε εθνικοί, όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι είμαστε χαμένοι, όλοι είμαστε λο αμή, όλοι είμαστε όχι λαός του Θεού. Μέχρι που ο Θεός, όπως λέει προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9, καλεί για τον εαυτό του έναν λαό, είτε είναι από Ιουδαίους είτε είναι από εθνικούς, δεν έχει σημασία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν χαμένοι όλοι, ήταν άνθρωποι που ήταν αμαρτωλοί όλοι. Αλλά παίρνει και από Ιουδαίους και εθνικούς ανθρώπους που δεν ήταν λαός του και τους κάνει λαό του. Και η Κοινή Διαθήκη τρεις φορές αναφέρεται σε αυτό το κείμενο στον Οσιέ και λέει, αυτό μιλάει για μας. Εμείς που δεν είμαστε λαός του Θεού, κανένας μας, και τώρα έχουμε γίνει λαός του Θεού ασχέτως με την εθνικότητά μας. Ο Κύριος μιλάει μία ακόμη φορά προς τον Οσιέ, στο κεφάλαιο 3. Προσέξτε τα πει. Ο Κύριος μου είπε, πήγαινε ακόμα, αγάπησε μια γυναίκα που παρόλο ότι αγαπιέται από τον άντρα της είναι Μιχαλίδα. Σύμφωνα με την αγάπη του Κυρίου προς τους γιους Ισραήλ, οι οποίοι όμως κοιτάζουν σε ξένους θεούς και αγαπούν μια φιάλη κρασί. Και τη μίσθωσα στον εαυτό μου για 15 αργύρια και 1,5 χωμόρ κριθάρι. Και της είπα να καθίσεις για μένα πολλές ημέρες. Δεν θα πορνεύσεις. Και δεν θα είσαι για άλλον. Και εγώ το ίδιο θα είμαι για σένα. Επειδή οι γιοι Ισραήλ θα καθίσουν πολλές μέρες χωρίς βασιλιά και χωρίς άρχοντα και χωρίς θυσία και χωρίς άγαλμα και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Και ύστερα από αυτά οι γιοι του Ισραήλ θα επιστρέψουν και θα ζητήσουν τον Κύριο το Θεό τους και τον Δαβίδ το βασιλιά τους. Δαβίδ το βασιλιά τους, ο Δαβίδ έχει πεθάνει εδώ και αιώνες. Θα ζητήσουν τον Δαβίδ το βασιλιά τους και θα φοβούνται τον Κύριο και την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες. Ο Κύριος λέει στον Οσιέ, πήγαινε και αγάπησε αυτή τη γυναίκα, η οποία είναι Μιχαλίδα, μάλλον ακόμα αναφέρεται στη Γόμερ. Κάτι έχει συμβεί. Για κάποιο λόγο πρέπει να πάει να την εξαγοράσει, να την λυτρώσει. Είτε έχει γίνει, είτε κάποιος προσπαθεί να την πουλήσει ως δούλα, ή πιο πιθανόν να έχει γίνει πόρνη και πρέπει να πάει στον οίκο ανοχής να πληρώσει το αφεντικό της, την πάρει πίσω. Και ο Θεός του λέει πήγαινε, και όχι μόνο πήγαινε να την πάρεις, αλλά πήγαινε πλήρωση αυτή. Θα δώσει λεφτά. Θα την πάρεις πίσω. Και πληρώνει 15 αργύρια και 1,5 χωμόρ κριθάρι. Όταν ο Θεός ήθελε να εξαγοράσει εμάς, τι έκανε? Και αυτός πλήρωσε κάτι. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3, 16, ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που έδωσε τον Υιό του μονογενή να πεθάνει για μας. Αυτή ήταν η πληρωμή. Υπάρχει λόγος που ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν ανήκετε στον εαυτό σας, δεν είστε δικοί σας, αλλά σας έχει αγοράσει με τιμή, με πληρωμή. Ο Θεός παντρεύεται το Ισραήλ, έχει διαθήκη μαζί της. Αυτή παραβιάζει τη διαθήκη, τη χωρίζει, αλλά λέει, θα κάνω μια καινούρια διαθήκη με σένα. Θα σε ξαναπαντρευτώ. Αλλά φτάνουμε στην Καινή Διαθήκη και βλέπουμε ότι αυτή η Καινή Διαθήκη δεν είναι απλά με κάποιους Ιουδαίους και δεν είναι με το αίμα ταύρων και βοδιών, αλλά είναι με το αίμα του Ιησού Χριστού που σώζει έναν λαό από όλα τα έθνη. Θα κλείσω το κεφάλαιο 6. Τα πρώτα 3 εδάφια πιστεύω συνοψίζουν καλά
ολόκληρο το βιβλίο του Οσιέ. Λέει το εξής: «Ελάτε και ας επιστρέψουμε στον Κύριο, επειδή Αυτός διασπάραξε, αλλά θα γιατρέψει. Μας πάταξε, αλλά θα περιδέσει την πληγή μας. Θα μας αναζωοποιήσει ύστερα από 2 ημέρες και κατά την 3η ημέρα θα μας αναστήσει και θα ζούμε μπροστά Του. Τότε θα γνωρίσουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Η έξοδός Του είναι προδιαταγμένη σαν την αυγή και θα έρθει σε εμάς σαν δυνατή βροχή, σαν βροχή όψιμη και πρώιμη επάνω στη γη». Αμήν.